Ξεκίνησα να εργάζομαι στο Μιτσίδι το 1986. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην περιοχή. Από πολύ μικρός μπαινόβγαινα μέσα στο εργοστάσιο, το οποίο ήξερα πάρα πολύ καλά, λόγω του ότι ο πατέρας μου ήταν υδραυλικός και έκανε πάρα πολλές δουλειές μέσα στο εργοστάσιο. Η πυρκαγιά, η μεγάλη πυρκαγιά του Αλευρομήλου, που ήμουν τότε 12 χρόνων, το 1970, ήμουν της γειτονιάς και ήμουν, βρισκόμουν σε έναν παρακείμενο σφαιριστήριο. Βγαίνοντας από το σφαιριστήριο, ήταν Σάββατο απόγευμα, είχα προσέξει καπνό να βγαίνει από έναν μικρό στρογγυλό παράθυρο ψηλά πάνω στο βόρειο τείχο του Αλευρομήλου. Κάποιοι βέβαια ειδοποίησαν και την πυροσβεστική, άρχισε να φτάνει κόσμος, κάποιοι από τους γείτονες ανησυχούσαν για τα σπίτια τους που ήταν κολλημένα πάνω στο εργοστάσιο, υπήρχε καμπόση φασαρία. Πολλοί ανησύχησαν για τις δουλειές τους, ένιωθαν έντονα συναισθήματα, ιδιαίτερα εγώ που είχα μεγαλώσει στη γειτονιά και το μακαρονοπείο και ο Αλευρόμηλος ήταν έτσι ένα μέρος της καθημερινότητας μου, μέρος της ζωής μου.